Την παιδική θεατρική παράσταση, η Παναγία των Παρισίων, του Συλλόγου Κατοίκων Νεάπολης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι πολίτες της Καβάλας το βράδυ της Κυριακής στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Γεώργιος Παυλίδης. Σήμερα Κυριακή, ο Συλλόγος Κατοίκων Νεάπολης του Δήμου Καβάλας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας 7 μηνών μικρών παιδιών του Συλλόγου του Τμήματος Θεατρικής Αγωγής του Συλλόγου μας. Μιας προσπάθειας, όπως είπα προηγουμένως, 7 μηνών από παιδιά 6 έως 13 ετών με θεατρικούς δασκάλους, την Σμαρό Μελαδιανού και τον Παναγιώτη Παπάζογλου. Η παράσταση που θα παρακολουθήσουμε είναι η Παναγία των Παρισίων, ένα έργο παγκόσμιας λογοτεχνίας σε ελεύθερη διασκευή από τον Παναγιώτη Παπάζογλου και την Σμαρό Μελαδιανού. Η παράσταση έχει ως στόχο τα παιδιά και έχει ως στόχο να προβληματίσει τους μεγάλους και τους μικρούς. Σήμερα σε μια μέρα που είναι φορτισμένη από πολλές εξελίξεις σε πολλά θέματα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Θέλω απλά να συγχαρώ το Σύνομο της Νεάπολης, τον Πρόεδρό του, τη διοίκησή του και όλα τα παιδιά τα οποία θα συμμετάσχουν στην παράσταση. Έχουμε να υπάρχει πάντα η όρεξη, η δύναμη και η σπουδάνια για να υπάρχουν και ανάλογες πρωτοβουλίες. Ενώ συμμάχη καταρχάς να μεταφέρω χαιρετισμό και συγχαρητήρια για το κατάμεστο της αίθουσας και για την φοβερή παράσταση που είμαι σίγουρος θα παρακολουθήσουμε. Να συστηθώ, είμαι ο κύριος Ελμοσμένης, σήμερα του Δήματος Ανάπτυξης της πόλης. Ένας από τους άξονες του βασικούς που η πόλη έχει διαλέξει μετά από πολλή διαβούλευση να είναι ο άξονας που θα την πάρει προς τα άκρα την αναπτύξη είναι ο πολιτισμός. Και ο πολιτισμός, όταν γίνεται βίωμα, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αναπτυξιακό γλώσσα. Όλες οι φασολές και τα παιδιά που βλέπω εδώ και αυτά που θα δούμε πάνω είναι η επόμενη γενιά ανάπτυξη της πόλης. Συγχαρητήρια σε όλους. Η αίθουσα μπορεί να γέμισε, Πρόεδρε, αλλά γέμισε γιατί από πίσω πρέπει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά κάποιων ανθρώπων σε μια συνοικία στην Νεάπολη και αυτό είναι προς τιμή σας. Θέλω να πω ότι η υποχρέωση του Δήμου είναι και δεσμευόμαστε κι εμείς σαν δημοτική παράταξη. Πάντα να βρίσκεται αργός σε αυτές τις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων. Παράσταση Παναγία των Παρισίων είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Βίκτορο Σουγκό σε ελεύθερη διασκευή για παιδικό θέατρο και σκηνοθεσία του Παναγιώτη Παπάζογλου και της Μαρός Μελαδιανού. Θα μιλήσω για αυτό το ταξίδι που κάνουμε εμείς όλη τη χρονιά, το μοναδικό ταξίδι που κάνουμε με τα παιδιά όλη τη χρονιά, που είναι ένα ταξίδι χαράς, γέλιου, ικανοποίησης, καμιά φορά και κάποιων εντάσεων, κάποιων απογοητεύσεων, αλλά είναι μοναδικό πραγματικά. Τα παιδιά όταν ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο, καταρχάς να πω ότι είναι παιδιά από 7 διαφορετικά σχολεία και 7 διαφορετικές τάξεις από την πρώτη δημοτικού μέχρι τη δευτέρα γυμνασίου. Αυτό και μόνο σας λέει πάρα πολλά. Τα παιδιά πολλά δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους.